Κάθε οικονομική προοπτική που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Μπουργκάς εξετάζουν από κοινού και μέσα από τις ανάλογες συζητήσεις οι δύο δήμαρχοι προς όφελος των δύο περιοχών. Στην πρόσφατη συνάντηση που είχε η νιαμελής αντιπροσωπεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τους αντίστοιχους φορείς των Μπουργκάς, αποφασίστηκε η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με χρηματοδοτικό εργαλείο στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Ήταν ένα οργανισμό Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο πρόεδρός του, ήταν το Πανεπιστήμιο και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Συναντήσαμε τους αντίστοιχους φορείς του Μπουργκάς, δηλαδή τον ομάρχη του Μπουργκάς, της περιφέρειας μάλλον του Μπουργκάς, τον δήμαρχο με τη δημοτική αρχή και βέβαια το λιμάνι το αντίστοιχο του Μπουργκάς. Αποφασίσαμε να συνυπογράψουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας στο οποίο θα συμπεριλάβουμε μεταξύ άλλων και ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στο οποίο θα μπουν όλοι οι φορείς, δημόσιοι, δημοτικοί, ιδιωτικοί, θα αποταθούμε ακόμα και σε επιχειρήσεις, άρα μιλάμε και για το επιμελητήριο Εύρου, μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στο λιμάνι ή έξω από αυτό ή στη χερσαία ζώνη ή σε οποιοδήποτε χώρο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και θα έχει σχέση με το λιμάνι, με τους αγωγούς, με το LNG, ακόμα και αυτή η κοινοπραξία. Και κάθε μία από αυτήν την ιδιωτική εταιρεία ή ο Δήμος ή ο Οργανισμός Δημόσιας Αλεξανδρούπολης ή το Επιμελητήριο ή το Πανεπιστήμιο θα μπορεί να προωθεί πράγματα τα οποία θα ωφελούν την ίδια την επιχείρηση ή και μάλλον και παράλληλα θα ωφελούν και το Δήμο της Αλεξανδρούπολης ή αν θέλετε την τοπική οικονομία ή την οικονομία γενικά που είναι υπερτοπική όσον αφορά με την ανάπτυξη του λιμανιού και όλων όσων γίνονται γύρω από το λιμάνι. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης εμφανίστηκε ευχαριστημένος από τη συνεργασία αυτή λέγοντας πως οι προοπτικές που ανοίγονται μονοθετικές μπορούν να χαρακτηριστούν. Είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη συμφωνία με πολύ καλές προϋποθέσεις συνεργασίας όλων των θεσμικών και αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτήν την Ελλάδα όπου ο καθένας λειτουργεί μόνος του αποφασίσαμε όλοι αυτοί να συλλειτουργήσουμε και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέσα από ένα αν θέλετε φορέα ή ένα Ινστιτούτο μας λείπει η ακριβής ακόμα ονομασία, ο χαρακτηρισμός να έχουμε ωφέλη συνολικά βοηθώντας ο ένας τον άλλον και παράγοντας αποτελέσματα θετικά γενικότερα για την οικονομία μας. Αυτό το γράφουμε οι φορείς που ήμασταν στον Μπουργκάς και μόλις το διεκπαιρεώσουμε σε 3-4 μέρες θα περάσει βέβαια και το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης στις 13 του μηνός ή μάλλον στις 9 του μηνός που έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο.